Με εντατικού ρυθμού και με μεγάλη ανταπόκριση από του επαγγελματίε του χώρου, συνεχίζονται οι προετοιμασίε τη πρώτη κλαδική έκθεση τουρισμού, εστίαση και αναψυχή Γουέστια 2016, που θα φιλοξενηθεί στι εγκαταστάσει του Παμπελοπονησιακού Σταδίου στην Πάτρα το τρίμερο 9-11 Απριλίου. -11. Πρόκειται πραγματικά για μια σημαντική επιτυχία όλων όσων εργάστηκαν για την προετοιμασία και την οργάνωση τη Καταρχά, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στου 130 εκθέτε. Για την εμπιστοσύνη που μα έδειξαν στο σύλλογό μα και την έμπραξη στη στήριξή του στην Η Γουέστια θεσμοθετείται από φέτο, ένα γεγονό το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να έχουν ανάπτυξη η εστίαση, η αναψυχή και ο τουρισμό και όλη η προμηθευτική αλυσίδα. Ήδη δεκάδε εκθέτε από όλη την Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του στην πρώτη μεγάλη συνάντηση των επαγγελματιών του χώρου, η οποία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από 15.000 επισκεπτών. Θέλω να κρατήσετε όλοι μα στο μυαλό σα ότι αυτή δεν είναι μια έκθεση όπω την ξέρετε. Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται από πελάτε για προμηθευτέ. Και ω τέτοια πιστεύω ότι θα έχει και το οικονομικό αποτέλεσμα από 9 έως 11 Απριλίου εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίαση και Αναψυχή Νομού Αχαία, Γιώργο Κοτοπούλη, και τον εμπορικό διευθυντή τη Γουέστια, Δημήτρη Κούτρα, η ω τώρα πύχηση τη έκθεση είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντική. Νομίζω ότι η Γουέστια τον πρώτο τη στόχο τον κατάφερε και τον κατάφερε με έναν τρόπο ο οποίο έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που έδειξε η αγορά απέναντί μα. Η Γουέστια 2016 θεσμοθετείται από φέτος ω η ετήσια συνάντηση ξενοδόχων, τουριστικών επιχειρηματιών, επαγγελματιών εστίαση και αναψυχή με έμφαση στι ανάγκε των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων του χώρου. Τέλο, έξω από τι εγκαταστάσει του Παμπελοπονησιακού Σταδίου, θα στηθεί χώρος για μικρά παιδιά για να μπορούν να απασχολούνται όσοι ώρα οι γονεί του βρίσκονται στα εκθεσιακά περίπτερα.